Συμφωνία μακράς διαρκείας για την προμήθεια μέχρι και 1,5 δισεκατομμυρίου κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως υπέγραψαν την Τρίτη Τουρκία και Βουλγαρία. Η συμφωνία υπεγράφει στη Σόφια μεταξύ του διευθυντή της τουρκικής εταιρείας φυσικού αερίου Μπότας και της διευθύντριας της αντίστοιχης βουλγαρικής Μπουλγαργκάς παρουσία των υπουργών ενέργειας των δύο χωρών. Η βαλκανική χώρα ήταν σχεδόν πλήρως εξαρτημένη από το ρωσικό φυσικό αέριο, ωστόσο αναζητά εναλλακτικές, καθώς τον Απρίλιο αρνήθηκε να πληρώσει σε ρούβλια και η Μόσχα έκλεισε τις τρόφιγγες. Με την παρούσα συμφωνία, η οποία έχει διάρκεια 13 ετών, η Bulgargaz θα μπορεί να χρησιμοποιεί τους τουρκικούς τερματικούς σταθμούς LNG, ώστε τα φορτία της να μεταφέρονται στη Βουλγαρία μέσω του δικτύου της Μπότας. Ο Βούλγαρος Υπουργός Ενέργειας Ρόσεν Χριστόφ δήλωσε πως η παράδοση φυσικού αερίου για τη Βουλγαρία μέσω Τουρκίας συμφέρει περισσότερο τη χώρα του από διαμετακομιστικής άποψης, διότι θα μπορεί να παρακάμπτει τον πολυσύχναστο τερματικό σταθμό της Ρεβιθούσας. Επί του παρόντος, η Βουλγαρία καλύπτει τις ανάγκες της σε φυσικό αέριο κατά το 1 τρίτο από το Αζερμπαϊτζάν και προμηθεύεται το υπόλοιπο μέσω Ελλάδας. Η συμφωνία με την Τουρκία δίνει στη Βουλγαρία εναλλακτικές της Ρεβιθούσας, ωστόσο οι ενεργειακοί αναλυτές προειδοποιούν, σύμφωνα με το Reuters, ότι η αγορά φυσικού αερίου από την Μπότας ενδεχομένως να υποκρύπτει ρωσικό αέριο, καθώς η Τουρκία δεν έχει σταματήσει τις εισαγωγές από τη Ρωσία.